Εστάλει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα η πρόταση για την αποπληρωμή μέρου του δανείου που έχει λάβει η χώρα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Όπω έχει δηλώσει ο επικεφαλής του ESM Klaus Regling μετά το άτυπο Eurogroup στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα επιζητεί να αποπληρώσει πρόωρα στο Ταμείο περί τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που λήγει φέτο και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που λήγουν το 2020. Πρόκειται για το τμήμα του δανείου με το πολύ υψηλό επιτόκιο 5,13% και που ενέχει συν τις άλλες σημαντικό επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τη χρήση χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Το όφελο από την πρόορια αποπληρωμή του ακριβού μέρου του δανείου προ το δούνου του είναι διπλό. Αφενό, εξοικονομούνται περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ από τόκου και αφετέρου, αποστέλλεται ένα ακόμη θετικό μήνυμα προ τι αγορέ για την αναδιάρθρωση τη δομή του χρέου, το οποίο θα συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση των όρων δανεισμού του δημοσίου και τη αξιολόγηση τη πιστοληπτική ικανότητα τη χώρα.